Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να παρακολουθήσουμε την εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς για το lockdown στην Αττική που θα ισχύει από αύριο το πρωί. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, την κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, τη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Άννα Στρατινάκη, καθώς και το διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κύριο Άγγελο Μπίνη. Πριν όμως προχωρήσουμε στην εξειδίκευση των μέτρων, ας δούμε τι οδήγησε στην απόφαση αυτή. Όπως είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, η απόφαση βασίστηκε σε δύο βασικά δεδομένα. Την αύξηση των νοσηλιών στην Αττική, όπου οι δομές υγείας σταδιακά γεμίζουν, και τις μεταλλάξεις του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν τη μεταδοτικότητα του ιού. Δύο δεδομένα που σαφώς και μας θέτουν σε απόλυτη επιφυλακή. Γνωρίζουμε ότι οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν ευνηδιαστικά και με ρυθμούς εξαιρετικά εκθετικούς. Σαν τη φωτιά που απλώνεται γρήγορα και καταστροφικά. Ας δούμε τι έγινε στην Πορτογαλία, αλλά και σε άλλες χώρες κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Γι' αυτό άλλωστε και απέναντι σε ένα φαινόμενο δυναμικό, επιλέξαμε την τακτική επισκόπηση και την ευέλικτη προσαρμογή των μέτρων ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα, ανάλογα με την πραγματική κατάσταση. Γιατί μπορεί η χώρα μας να αντιστέκεται μέχρι στιγμής αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα της πανδημίας, γνωρίζουμε όμως όλοι πόσο ευμετάβλητα είναι τα δεδομένα και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η υφιστάμενη επιδημιολογική εικόνα. Στόχος είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ιό. Γι' αυτό και προχωράμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων τώρα, ώστε να προλάβουμε τον κίνδυνο. Γιατί η βεντάλια των περιορισμών ανοίγει και κλείνει ανάλογα με το επίπεδο του συναγερμού. Ας δούμε λοιπόν τι θα ισχύσει από αύριο στις 6 το πρωί και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για την περιφέρεια Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Τις υπόλοιπες ώρες οι μετακινήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με τη χρήση SMS για τους 6 γνωστούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Όσον αφορά τις διαδημοτικές μετακινήσεις, για χρήση του SMS με κωδικό 6 που αφορούν στην ατομική άσκηση, θέλω να τονίσω ότι αξιολογήθηκε ως μέτρο και τελικά δεν απαγορεύονται. Πρώτον, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στην εφαρμογή του και στον έλεγχό του. Και δεύτερον, διότι αυτό θα ήταν μια ταξική επιλογή σε βάρος των συμπολιτών μας που ζουν σε πυκνοκατοικημένες ή λιγότερο προνομιούχες περιοχές, χωρίς άμεση δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους πρασίνου, άθλησης και αναψυχής. Είναι σημαντικό μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς που τίθεται στην καθημερινότητα όλων μας να υπάρχει δυνατότητα της αναψυχής, τηρώντας όμως πάντα αυστηρά τους κανόνες αποστάσεων και ατομικής προστασίας. Συστήνουμε λοιπόν οι μετακινήσεις να γίνονται με μέτρο και κατά το δυνατόν κοντά στον τόπο κατοικίας. Αλλά τονίζουμε ότι δεν απαγορεύονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις για λόγους άσκησης. Σχετικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις εκτός περιφέρειας Αττικής, αυτές επιτρέπονται μόνο για τους εξής λόγους και με την επίδειξη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων. Μετακίνηση από και προς την εργασία. Για σοβαρούς λόγους υγείας, προς το σκοπό εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, για μετάβαση σε τελετή, π.χ. κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέχνων και πάντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή-φοιτήτριας ή σπουδαστή-σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το τμήμα ή σχολή επιστημών υγείας Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστιφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, η Σχολή Αξιωματικών ή Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, η Σχολή Δοκίμων Σημεοφόρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή-μαθήτριας εξεταζόμενο-εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο Φορέας Εξεταστικό Κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων. Για μία και μόνο μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή-φοιτήτριας με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το τμήμα ή σχολή όπου φοιτητής ή φοιτήτρια φυτά και μισθώνει το ακίνητο προς το σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από τη λύση της σύμβασης μίσθωσης φοιτητικής οικίας και εντός 72 ωρών από την έναρξη μετακίνησης προς τον ελόγω σκοπό. Επίσης, για λόγους συγκομιδής αγροτικών προϊόντων και πάντα με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.
Σχετικά τώρα με το λιανεμπόριο και τη λειτουργία της αγοράς και των εμπορικών δραστηριοτήτων, θα σας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Σχετικά με την εκπαίδευση, προβλέπεται τηλεκπαίδευση τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα ολοήμερα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και όλες τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η διαζώση σε εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Η τηλεκπαίδευση θα διενεργείται πρωινές ώρες για γυμνάσια και λύκεια και μεσημβρινές ώρες για νηπιαγωγεία και δημοτικά, όπως ακριβώς γινόταν και κατά το καθολικό lockdown του Νοεμβρίου. Παράλληλα, αύριο, Πέμπτη, και ώρες 10 με 12 το πρωί, ξεκινάει εκ νέου η προβολή επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης από την ΕΡΤ 2 για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται επίσης ότι σε αναστολή θα βρίσκονται οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Όσον αφορά στη λειτουργία των νοσοκομείων, των κλινικών, των ιατρείων και των διαγνωστικών κέντρων, συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής: ένα συνοδός επισκέπτης ανασθενή, τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων, περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80% εξαιρούμενων των περιορισμών στα ογκολογικά και επίγοντα περιστατικά, καθώς και στα ειδικά νοσοκομεία. Υπενθυμίζεται επίσης ότι παρατείνεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Σχετικά τώρα με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, θα σας ενημερώσει η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, η κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, ενώ για τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η Γενική Γραμματέας Εργασίας, κυρία Άννα Στρατινάκη. Περαιτέρω, οι μεταφορές θα διενεργούνται με 65% πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και 50% πληρότητα στα πλοία ή 55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες. Στα ΙΟΤΑΧΗ και τα ταξί επιτρέπεται οδηγός και δύο επιβάτες, εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Σχετικά με τους χώρους λατρείας, η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών γίνεται από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και ως 9 άτομα. Όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν τα εφιστάμενα μέτρα. Ενώ δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα μέτρα που ισχύουν για τους αρχαιολογικούς χώρους, τις κινηματογραφικές προβολές, τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, τα συνέδρια και τις εκθέσεις, καθώς και τις πρόβες στα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα και ηχογραφήσεις. Πέραν όμως από τα μέτρα, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτό, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία μεριμνά για τους ελέγχους στήρησης των μέτρων μαζί με τους υπόλοιπους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τους ελέγχους θα σας ενημερώσει στη συνέχεια ο διοικητής κ. Άγγελος Μπίνης. Αγαπητοί μου συμπολίτες, η εμπειρία από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως και από το lockdown μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα, όσο πιο πιστά εφαρμόζονται περιορισμοί, τόσο πιο γρήγορα έρονται. Και πως όσο δραστικότεροι είναι αυτοί, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμά τους. Αυτός είναι και ο λόγος των σημερινών επιλογών. Να χτυπηθεί η έξαρση του COVID-19 πριν εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά την κινητικότητα, και να δοθεί χρόνο στο σύστημα υγείας, καθώς θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί. Στο δίμηνο που ακολουθεί, η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού. Από εμάς εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Αντιλαμβανόμαστε την κούραση που έχει συσσωρευτεί μετά από την πολύμηνη προσπάθεια. Όμως πλέον, με το πρόγραμμα εμβολιασμού να βρίσκεται στην εξέλιξη, είναι ορατό το φως στο τέλος της διαδρομής. Όπως το τέλος κάθε μαραθωνίου, το τελευταίο μίλι είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι και το πιο απαιτητικό. Αλλά ο κοινός μας στόχος είναι ένας: να φτάσουμε υγιείς στο τέλος της δύσκολης αυτής συγκυρίας. Γι' αυτό συνεχίζουμε να προστατεύουμε εμάς και τους αγαπημένους μας, όπως κάνουμε όλους αυτούς τους μήνες. Σας ευχαριστώ. Οι συναρμόδιοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα για το lockdown στην Αττική που θα ισχύει από αύριο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και εμείς θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο μεσημβρινό μας δελτίο. Αυτό που ακούσαμε μεταξύ άλλων από τον κύριο Χαρδελιά είναι ότι με τον κωδικό 6 μπορούμε να μετακινούμαστε σε άλλον Δήμο μόνο για λόγους άσκησης. Επιστρέφουμε στο Ευτυχείτε και την Κατερίνα Καινούριου. Αναλυτικά ειδήσεις στη μία στο μεσημβρινό μας δελτίο.